Οι θεομηνίες των προηγούμενων ετών και τα προβλήματα που άφησαν πίσω τους αποτελούν ίσως τα πιο αποτελεσματικά όπλα που έχουν στα χέρια τους οι θεσμικοί του Ρεθύμνου για να σχεδιάσουν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πλημμύρες του χειμώνα. Οι εμπλεκόμενοι φορείς μαζί με τους εθελοντές που κάθισαν στο ίδιο τραπέζι έριξαν το βάρος τους στην ευθύνη που πρέπει να αναλάβει έκαστος, αλλά και στην υπεύθυνη στάση που θα πρέπει να τηρούν οι ίδιοι πολίτες, σταματώντας πρωτίστως να μπαζώνουν ρέματα και ποτάμια. Θα παρακαλέσω τους πολίτες, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να παρακολουθήσουν αυτή την χειμερινή περίοδο, να μην ρίχνουν μπάζα στα ρέματα, γιατί μας δημιουργούν προβλήματα, όπως αυτονόητο είναι να συμβαίνει, να προστατεύσουν ο καθένας την ατομική του περιουσία, το σπίτι του, την αποθήκη του ή οποιαδήποτε άλλη στέγη υπάρχει. Εκεί που καθαρίζουμε και κάνουμε μετά αστυνόμευση υπηρεσίες προκειμένου να καταγράψουμε την εικόνα των ποταμών, βλέπουμε ότι δυστυχώς σε λίγες μέρες το ποτάμι έχει ξαναγεμίσει είτε από απορρίμματα, είτε από μπάζα, είτε από ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές που δεν έχει ανάγκη ο κόσμος και πάει και βρίσκει το εύκολο μέσα στα ποτάμια, μέχρι και ψόφια ζώα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάνω έκκληση στην ευαισθησία όλων των πολιτών. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι, και οι πολίτες και οι φορείς, ότι δεν είναι η ώρα της μετακύλησης των ευθυνών. Πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη. Είναι αδιανόητο ένα ρέμα να καθαρίζεται σήμερα και αύριο να γεμίζει από ψυγεία, έπιπλα και στρώματα. Και ενώ ο καθαρισμός και η οριοθέτηση ποταμών και ρεμάτων, αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα που σχεδιάζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, ο μεγαλύτερος Δήμος του Ρεθύμνου προχωρά, αν και με ελάχιστους πόρους, σε μικρότερα έργα που θα δώσουν ανάσα στους πολίτες εν ώψη του χειμώνα. Σε κάποια σημεία πάμε πάρα πολύ καλά, σε κάποια, επειδή αργήσαμε να κάνουμε τις συμβάσεις, γιατί όλα αυτά έχουν γραφειοκρατία και μια σχετική ταλαιπωρία. Νομίζω όμως ότι παρακολουθεί η υπηρεσία και ο Αντιδήμαρχος με πολύ έτσι επισταμένο τρόπο, και αν δεν έχουμε τίποτα απρόοπτο και εξαιρετικό, θεωρώ ότι θα επουλώσουμε τις πληγές μας.